Καλημέρα, είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και για να συζητήσουμε για τη νέα πραγματικότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι καθώς ο κλάδος ξεκινούσε το 2022, η άνοδος των επιτοκίων φαινόταν ότι ήταν η ευκαιρία που περίμενε για ένα μεγάλο διάστημα για να αρχίσει και να φαίνεται μια καλύτερη μέρα στα έσοδα των τραπεζών. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε δει μια σειρά από προκλήσεις οι οποίες συνοδεύουν αυτή την αρχική ευκαιρία. Καταρχήν, ο πληθωρισμός, ο οποίος τελικά εξελίχθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τα αρχικά προσδοκόμενα, το οποίο σημαίνει και αύξηση του λειτουργικού κόστους. Οι χρεοκοπίες της ΕΠΑ που είδαμε πρόσφατα, που άρχισαν να γύρουν ερωτηματικά για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στη ΕΠΑ και τη δυνατότητα φυσικά του επόπτη να επιβλέψει σωστά. Και πριν από ένα μήνα, τον μικρό αλλά σημαντικό πανικό που είδαμε στην Ευρώπη με την κατάρρευση μιας μεγάλης ελβετικής τράπεζας και τη συγχώνευση με τη UBS. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όλα έρχονται με μια ισορροπία, γιατί η τεχνολογία σίγουρα προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και έχουμε δει τους τελευταίους μήνες να αρχίσει να δείχνει τα πρώτα δείγματα, το generative AI και τις ευκαιρίες που αυτό μπορεί να προσφέρει. Οι προκλήσεις βέβαια δεν σταματάνε και ακούσαμε πριν και τις μικρές τράπεζες που έρχονται έτοιμες να μπουν μέσα στην τραπεζική αρένα. Είναι μεγάλη τιμή που σήμερα έχουμε 4 ηγέτες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τον Βασίλη Κουτεντάκη, που ηγείται της Λιανικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, τον Ερνέστο Παναγιώτου, που ηγείται του μετασχηματισμού στην Εθνική Τράπεζα, τον Νίκο Αντιμισάρη, που ηγείται μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές στην Ελλάδα, την ERGO, και τον Τάσο Ντομανούση, που ηγείται στον νέο κλάδο, που αναπτύσσεται στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στους services με την DoValue. Και θα θέλαμε να δομήσουμε αυτό το πάνελ σε 2 μέρη. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς, ερχόμενοι από τα 10.000 μέτρα που συζητάμε ποιες είναι οι προκλήσεις στον τραπεζικό κλάδο, τι σημαίνουν αυτές για την ελληνική πραγματικότητα. Και ήθελα να ξεκινήσω με τον Βασίλη. Βασίλη, είναι μεγάλη τιμή που έχουμε μαζί μας. Και ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς με τις προκλήσεις που ανέφερα. Επιτόκια, SVB, Credit Suisse. Τι σημαίνουν αυτές οι προκλήσεις για την Τράπεζα Πειραιώς, τι σημαίνουν για την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμήσω να το προσεγγίσω από την οπτική του καταναλωτή και του πελάτη μας, παρά αυστηρά από την προοπτική της τράπεζας. Προφανώς η αύξηση των επιτοκίων είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον μέσο πελάτη, ειδικά το δανειακό πελάτη και ειδικά αυτόν που έχει και το στεγαστικό, έτσι. Γιατί βέβαια αυτό, γιατί η αύξηση των επιτοκίων τον επηρεάζει άμεσα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια. Και αυτό έρχεται μαζί με άλλες προκλήσεις, διότι δεν είναι η μόνη πρόκληση αυτή. Πληθωρισμός και άλλες προκλήσεις ακόμη του δημιουργούν έτσι μια στένωση, ας πούμε, στον προϋπολογισμό του σπιτιού του. Μια προσπάθεια λοιπόν που κάναμε σαν ελληνικές τράπεζες και στην Τράπεζα Πειραιώς φυσικά ήταν να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε όσο μπορούμε ανεπηρέαστο από πιθανές επόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Έτσι παγώσαμε το επιτόκιο στις 31 Μαρτίου, προσπαθώντας από εκείνη τη στιγμή η βάση του επιτοκίου του να μην μπορεί να ανεβαίνει εφόσον ανεβαίνει και το Euribor. Τώρα, ποιες είναι οι ενδείξεις για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, μια για τα αναφέρατε. Φαίνεται η τάση μάλλον αρνητική. Δηλαδή, βλέπουμε τα επιτόκια της καμπύλης των επιτοκίων της διετίας να είναι ψηλότερα από τις καμπύλες επιτοκίων της δεκαετίας. Υπάρχει δηλαδή μια αρνητική τάση. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ηφαισιακό, ας το πούμε, περιβάλλον. Άρα, μάλλον είμαστε στην κορύφωση της αύξησης των επιτοκίων. Το λέω αυτό γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε και μια αισιοδοξία όπως κοιτάμε και μπροστά. Τώρα, αυτό όσον αφορά την πρόκληση που αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων στο θέμα των δανείων. Μια ερώτηση που παίρνω συχνά και νομίζω είναι και θέμα εδώ της κουβέντας είναι γιατί τα επιτόκια των δανείων ανεβαίνουν γρήγορα, των καταθέσεων όχι τόσο γρήγορα, και γιατί υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων. Τώρα, αυτό νομίζω εδώ το γνωρίζουν οι άνθρωποι, αλλά ίσως χρειάζεται να το πούμε άλλη μια φορά. Τα επιτόκια των δανείων αυξάνονται άμεσα και η αύξηση περνάει αυτόματα, συμβατικά, λόγω του ότι βασίζονται σε one month, three month, Euribor rates. Στις καταθέσεις και ειδικά στις προθεσμίες, επειδή υπάρχει το χρονικό διάστημα λήξης της κατάθεσης, μήνα, τρίμηνο, 12 μήνο, εξάμηνο κτλ., υστερεί αυτό πάντα έτσι συνέβαινε και πάντα έτσι θα συμβαίνει. Τώρα, μπορούμε να συγκρίνουμε το επιτόκιο καταθέσεων με το επιτόκιο δανεισμού. Δύσκολα. Διότι και τα δύο μεν έχουν την ίδια βάση υπολογισμού, one month, three month, Euribor rates. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι το επιτόκιο δανεισμού έχει και το credit risk του πελάτη. Άρα
Γενικά αυτά τα δύο επιτόκια καλό ήταν να μην τα συγκρίνουμε έτσι αυτόματα. Τώρα, υπάρχει ακόμη μια ερώτηση που παίρνω συχνά και παίρνω έτσι το θάρρος να τα απαντήσω όλα αυτά γιατί τα ακούω συχνά. Πού βρίσκονται τα επιτόκια καταθέσεων της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη? Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αν δούμε τα 12μηνα επιτόκια καταθέσεων, 12μηνες προθεσμίες δηλαδή, τα επιτόκια της Ελλάδας είναι ψηλότερα σχεδόν από όλες τις χώρες του νότου της Ευρώπης, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Μάλτα, ας πούμε κτλ. Και υστερούν μόνο από τη Βόρεια Ευρώπη. Και η υστέρηση από τη Βόρεια Ευρώπη είναι γιατί εκεί υπάρχουν και διαφορετικές οικονομίες κτλ. Τώρα, ένα τελευταίο σημείο που μου είχε ζητήσει να θίξω είναι όσον αφορά την SVB κατά κύριο λόγο ή τις υπόλοιπες community banks, ας το πούμε, της Αμερικής και πώς αυτές συγκρίνονται με τις ελληνικές τράπεζες ή πώς έχουν επηρεαστεί. Καταρχήν, είναι σαφές και βλέπουμε ότι δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό και γιατί είναι φυσιολογικό? Διότι αν δούμε τους ισολογισμούς της SVB ή των υπόλοιπων community banks, βλέπουμε αμέσως ότι δεν συγκρίνονται με τους ελληνικούς ισολογισμούς. Στους δικούς μας ισολογισμούς, αφενός στο παθητικό έχουμε πολλές μικρές καταθέσεις, οι οποίες είναι τα λεγόμενα sticky deposits, όπως λέμε. Πολλές δεν είναι καν προθεσμίες, είναι σε side deposits ή σε λογαριασμούς όψεως κτλ. Ενώ η SVB, για παράδειγμα, είχε το 90, αν θυμάμαι, το 94% των καταθέσεων σε κομμάτια πάνω από 250.000 το καθένα. Αλλά αν κοιτάξουμε και τη μεριά του ενεργητικού, έτσι, βλέπουμε ότι ενώ οι ελληνικοί ισολογισμοί είναι αρκετά diversified, αν μπορώ να πω, ο ισολογισμός της SVB είχε πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε cryptocurrencies, σε διάφορο τέτοιου τύπου, ας το πούμε, πιο συγκεντρωμένα και πιο risky, ας το πούμε, assets. Μάλιστα. Ελπίζω να τα κάλυψα όλα. Το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένας βαθμός αισιοδοξίας από το πόσο καλύτερα θωρακισμένο είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ερνέστο, αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω εσένα είναι αν ούτως ή άλλως υπάρχουν κάποια μαθήματα από αυτά τα οποία είδαμε πρόσφατα με την SVB, την Credit Suisse. Και η Credit Suisse ξέρουμε ότι ήταν ένα πρόβλημα μακροπρόθεσμο, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε. Ίσως ο πανικός ο οποίος προέκυψε ήταν βραχυπρόθεσμος. Αλλά κόστη, η ανάγκη για ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και στο ενεργητικό και στο παθητικό. Και φυσικά το όλο το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται ένα αυστηρότερο, ίσως και πιο σφιχτό κανονιστικό πλαίσιο. Ποια είναι τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε? Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερες, το υποπτικό του κανονιστικό πλαίσιο, γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, όπως και άλλες συστημικές της Ευρωζώνης, έχουν ένα αυστηρό υποπτικό, τον SSM, και θα έλεγα ότι στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών και λόγω της κρίσης είχαμε μία ακόμη πιο στενή παρακολούθηση, αν το θέλεις, τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει συμβάλει στην εξυγίανση των ισολογισμών μας, έχει συμβάλει στην κεφαλαϊκή επάρκεια, στη ρευστότητα, στη διακυβέρνηση και είναι πράγματα που σε τέτοιες εποχές αβεβαιότητας έχουν τη σημασία τους. Τώρα, ως προς το αν θα γίνει πιο αυστηρό αυτό στο μέλλον, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να θέλει ο υπόπτης είναι την οργανική δημιουργία κεφαλαίου. Και τι χρειάζεται αυτό? Χρειάζεται μια βιωσιμότητα στα έσοδα και diversification, όπως λες. Χρειάζεται έλεγχο του κόστους και χρειάζεται προσοχή, βέβαια, και στην ποιότητα των δανείων. Ξεκινάω από την βιωσιμότητα των εσόδων. Αναφέρθηκε στην αρχή για τον ούριο άνεμο των επιτοκίων, που βέβαια βοηθάει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και θετική πιστωτική επέκταση, τουλάχιστον στο κομμάτι των εταιρικών δανείων. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί το 2023 να έχουμε σε μικρότερο βαθμό, ωστόσο μεσοπρόθεσμα σίγουρα η τάση είναι για μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο λόγος εξυπηρετούμενων δανείων προς ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι στο 57% μόλις, υπάρχει σίγουρα αυτή η προοπτική για ανάπτυξη. Το ζητούμενο είναι, και ειδικά επειδή έχει μειωθεί και το γεωγραφικό μας diversification μέσα στα χρόνια της κρίσης, να έχουμε diversification στις χορηγήσεις μας στην Ελλάδα και όσον αφορά στα τμήματα πελατείας, άρα και στη λιανική, όχι μόνο στην εταιρική, αλλά και όσον αφορά στους κλάδους τους οποίους δανειοδοτούμε, όπου μπαίνουν και θέματα ESG και βιωσιμότητας και συμβολής στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην ελληνική οικονομία.
Τώρα, ως προς τον έλεγχο του κόστους, εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια από τις ελληνικές τράπεζες και σήμερα ο λόγος κόστος προς κύρια έσοδα, core έσοδα των τραπεζών, είναι γύρω στο 45 με 55% για τις τέσσερις συστημικές, το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με την Ευρώπη. Υπάρχουν προκλήσεις, ο πληθωρισμός που ανέφερες, η ανάγκη να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό και ταλέντο σε μια εποχή που η αγορά είναι όλο και πιο hot και αυτό δημιουργεί μια πίεση στο κόστος μας και βέβαια η ανάγκη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη τεχνολογία που και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Στο κόστος χρειάζεται πειθαρχία για να προστατεύσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε κτίσει. Και ένα τελευταίο για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων και βέβαια θα υπάρχουν πελάτες οι οποίοι θα δυσκολευτούν. Εδώ πιστεύω ότι έχουμε χτίσει μέσα στην κρίση τα σωστά εργαλεία για να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι πελάτες που είναι πιο ευάλωτοι και πιο σημαντικό ακόμα να τους προσφέρουμε τις σωστές λύσεις. Άρα γενικά νομίζω ότι βέβαια παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο μετά από τα χρόνια της κρίσης, της αναδιάρθρωσης και του μετασχηματισμού μέχρι σήμερα. Εξακολουθώ να ακούω αισιοδοξία. Νίκο, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όμως το μερίδιο του λέοντος συνήθως είναι για τις τράπεζες και δεν ακούμε τόσο πολύ για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε ήθελα λίγο να μας φέρει στο τι σημαίνει αυτό το οποίο συζητάμε για τον ασφαλιστικό κλάδο. Ευχαριστώ, Βασίλη, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ναι, προφανώς όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε είχε άμεση επίπτωση στον πληθωρισμό, όπως γνωρίζουμε, και στην αύξηση των επιτοκίων. Και προφανώς αυτό επηρέασε όλους τους κλάδους και το δικό μας και τον ασφαλιστικό κλάδο. Η πρώτη επίπτωση του πληθωρισμού ήταν προφανώς αρνητική, διότι αύξησε σχεδόν άμεσα το κόστος και το λειτουργικό, το δικό μας, αλλά και των υποχρεώσεων, το κόστος των αποζημιώσεων σε όλους τους κλάδους. Και επίσης υποχρέωσε να αυξήσουμε και τα αποθέματά μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές ζημιές. Έτσι. Άρα αυτή ήταν μια αρνητική επίπτωση σίγουρα. Απ' την άλλη, όμως, είχε και μια ευνοϊκή επίπτωση. Μιλάω για την αύξηση των επιτοκίων τώρα. Διότι, όπως ξέρετε, οι ασφαλιστικές εταιρείες, πέρα από την διαχείριση της καθαρά ασφαλιστικής δραστηριότητας, έχουν και πολύ μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, τα οποία είχαν μηδενικές αποδόσεις στα προηγούμενα χρόνια. Άρα, ένα μέρος αυτής της μείωσης του περιθωρίου κέρδους από την καθαρά ασφαλιστική δραστηριότητα αντισταθμίζεται από μια καλύτερη απόδοση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Παρ' όλα αυτά, συνολικά, προφανώς υπάρχει μια πίεση από τον πληθωρισμό στα περιθώρια κερδοφορίας και γι' αυτό το λόγο και εμείς και όλες οι εταιρείες στην αγορά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό καταρχήν μέσω αυξήσεων στα ασφάλιστρα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας και να διατηρήσουμε και τη φερεγγιότητα της εταιρείας. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι η μόνη λύση. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχει μειωθεί από τον πληθωρισμό και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ειδικά η ασφάλιση δεν θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε ένα μέρος αυτής της αύξησης του κόστους και να συνεχίσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Και κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα από αυτά είναι και η καλύτερη αξιοποίηση τεχνολογίας, που θα συζητήσουμε νομίζω λίγο αργότερα. Οπότε, ναι, είναι ο πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων έχει και θετικές και αρνητικές συνέπειες, πιο πολύ αρνητικές μέχρι τώρα. Και όλος ο κλάδος και η ΕΡΓΟ και η υπόλοιπη αγορά παίρνουμε μέτρα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό και ταυτόχρονα να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Οπότε οι προκλήσεις σίγουρα έχουν τις επιπτώσεις τους στον ασφαλιστικό κλάδο και θα σταθώ, Τάσο, σε αυτό το οποίο ανέφερε ο Νίκος, ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.
αυξάνονται τα επιτόκια. Αυτά τα fundamentals δεν ακούγονται πάρα πολύ θετικά για τον κλάδο των services, αν και στο προηγούμενο πάνελ υπήρχε μια διάχυτη νότα αισιοδοξίας. Ακούσαμε βέβαια ότι ίσως ορισμένα χαρτοφυλάκια των κόκκινων δανείων δεν κάνουν perform τόσο καλά όσο περιμένανε. Ποια είναι πραγματικά η κατάσταση στον κλάδο? Καλημέρα, Βασίλη, σε σένα και στους συμμετέχοντες στο πάνελ. Ακούω από πολλούς ότι ο κλάδος των services είναι ένας κλάδος προστατευμένος, υπό την έννοια ότι όταν η οικονομία πάει καλά, τα επιτόκια, τα real estate prices ανεβαίνουν, η ανεργία πέφτει, αυξάνονται οι ανακτήσεις. Άρα, αντίστοιχα, αυξάνονται και τα έσοδα των servicers. Και όταν η οικονομία, από την άλλη, παρουσιάζει σημάδια ύφεσης, ανεβαίνει μάλλον τα ποσοστά ανεργίας, ο κόσμος συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα και υπάρχουν περισσότερα defaults, περισσότερες πτωχεύσεις στην οικονομία και αυτό σημαίνει ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων, άρα και νέες δουλειές για τους servicers. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Πρέπει να πούμε ότι στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον πιεζόμαστε και από τις δύο πλευρές, και από το κομμάτι των εσόδων και από το κομμάτι των εξόδων. Θα πω τέσσερις περιοχές που μας επηρεάζουν στο κομμάτι των εσόδων. Η πρώτη και εμφανής είναι αυτή που προανέφερες, ότι η αύξηση των επιτοκίων σημαίνει μεγαλύτερες δόσεις, που σημαίνει πιέζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και δημιουργούνται νέα redefaults. Η κατάσταση μέχρι τώρα είναι διαχειρίσιμη. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση των επιτοκίων, είναι νομοτελειακό ότι θα έχουμε περιπτώσεις τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν πλέον να τηρήσουν τις ρυθμίσεις. Ξαναλέω, μέχρι τώρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η δεύτερη περιοχή που μας επηρεάζει είναι η περιοχή του real estate. Είναι δεδομένο ότι όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια και μειώνεται η ζήτηση για νέα δάνεια, αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται οι δουλειές μας στο κομμάτι των recoveries, των ανακτήσεων, ειδικά από αναγκαστική εκτέλεση πληστηριασμούς κλπ. Το ένα κομμάτι και παράλληλα επηρεάζονται και τα έσοδά μας από μια νέα δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει η πλειοψηφία των services που αφορά το real estate. Άρα, μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων, μικρότερη ανάγκη για ζήτηση, επηρεάζει τη δηματαγορά, άρα και τα έσοδα από το real estate μειώνονται. Η τρίτη περιοχή που μας επηρεάζει είναι το κομμάτι των χαρτοφυλακίων και των portfolio transactions συνολικότερα. Και εδώ είναι κατανοητό ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει ή βρίσκεται στο τελείωμα το πρόγραμμα Ηρακλής και ξεκινάει η δευτερογενής αγορά, είναι πολύ πιθανόν οι αυξήσεις των επιτοκίων να έχουν επίπτωση στα μεγαλύτερα IRRs που θα ζητούν πλέον οι επενδυτές για να επενδύσουν τα χαρτοφυλάκια αυτά. Και αυτό τι σημαίνει, μεγαλύτερα IRRs που ζητούν οι επενδυτές, σημαίνει μικρότερα valuations για τα χαρτοφυλάκια. Αυτό ακόμα δεν έχει φανεί, αλλά όσο αυξάνονται τα επιτόκια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει επηρεασμός. Και η τέταρτη περιοχή που είναι προφανής, ότι η οικονομία όσο παρουσιάζει σημάδια μικρότερης αύξησης του ΑΕΠ, επιδείνωσης του ρυθμού αύξησης, είναι δεδομένο ότι και τα recovery συνολικά για τους services θα είναι μικρότερα. Αυτό το κομμάτι των εσόδων. Τώρα, στο κομμάτι των εξόδων, είναι δεδομένο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αυξήσει το HR cost και έχουν αυξήσει και σε κάποιο βαθμό και τα other administration expenses μέσα από αυξήσεις σε electricity κλπ. Και άλλες δαπάνες. Άρα, συνοψίζοντας, η επίπτωση είναι τόσο στο κομμάτι των εσόδων όσο και στο κομμάτι των εξόδων, στο κομμάτι των εσόδων όσο και στο κομμάτι των εξόδων. Η μόνη λύση είναι να μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε περισσότερα με λιγότερα, δηλαδή να μπορείς να αυξήσεις την αποτελεσματικότητά σου και την αποδοτικότητά σου. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύκλο ερωτήσεων που εκεί μπορούμε να πούμε πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Ακριβώς. Και επειδή ο δεύτερος κύκλος έχει να κάνει με την τεχνολογία, που είναι αδιαμφισβήτητα η μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια, ήμουν πρόσφατα σε μια συζήτηση με τον Ρουμπίνι, ο οποίος συζητούσε για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ενεργία. Και έλεγα να αλλάξω τις σημειώσεις για το πάνελ, αλλά είπα να μείνουμε στο κομμάτι των ευκαιριών που θέλουμε να τις πιάσουμε από τέσσερις οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι το τι σημαίνει για τον κλασικό συστημικό τραπεζικό κλάδο. Γιατί υπάρχει μία άποψη που λέει ότι οι τράπεζες γίνονται όλο και περισσότερο utilities, σαν εταιρείες κοινής ωφέλειας και η δυνατότητα διαφοροποίησης γίνεται όλο και μικρότερη και ακούγεται αυτό και για τον ελληνικό κλάδο. Ποιος θα είναι τελικά ο ρόλος των τραπεζών και του συστημικού
χρηματοπιστωτικού κλάδου στα επόμενα χρόνια με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία και το προηγούμενο πάνελ νομίζω συνόψισε ένα κομμάτι αυτών που είναι οι νέοι παίκτες οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά. Ναι. Εγώ, Βασίλη, καταρχήν θα τοποθετηθώ και θα πω ότι διαφωνώ με την άποψη ότι οι τράπεζες γίνονται utilities. Υπάρχουν δύο περιοχές που ο πελάτης χρειάζεται την τράπεζα. Το ένα είναι τα κλασικά transactions. Η συναλλακτική του καθημερινή, είτε ηλεκτρονική, είτε φυσική διάσταση. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι οι τράπεζες πραγματικά έχουν τεράστιο ανταγωνισμό. Δηλαδή και τους newcomers, τους fintechs κτλ. Όμως, πραγματικότητα είναι ότι μέσα από τις ηλεκτρονικές τραπεζικές των τραπεζών και όλες τις δυνατότητες που δίνουν στις πλατφόρμες, στις αγορές του πελάτη, στη μετακίνηση κεφαλαίων και σε όλες τις συναλλακτικές δυνατότητες του πελάτη, είναι πάρα πολύ μπροστά και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να τολμώ να πω ότι είναι πιο μπροστά ακόμη και από τους οποιοσδήποτε challengers υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σίγουρα εκεί υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός βέβαια είναι πολύ καλό πράγμα γιατί μας κάνει και εμάς να γινόμαστε καλύτεροι και να πιεζόμαστε στο να δίνουμε στους πελάτες μας και παραπάνω πράγματα. Πέραν όμως από αυτό, όπου πραγματικά πιστεύω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματικά πολύ δυνατό ρόλο, υπάρχει ένα κομμάτι τεράστιο που είναι αυτό της συμβουλευτικής τραπεζικής, στο οποίο η τράπεζα ποτέ δεν μπορεί να γίνει utility. Γιατί δεν μπορεί να γίνει utility? Διότι όσο γίνεται πιο πολύπλοκο το περιβάλλον και των επενδύσεων του πελάτη και των δανειοδοτήσεων του πελάτη. Σίγουρα ο πελάτης χρειάζεται μία συμβουλή, έτσι, πες το MIFID στα επενδυτικά, πες μία συμβουλή στις δανειακές του ανάγκες για το πώς να προχωρήσει, τι δάνειο να πάρει. Και λέω τώρα, μία μικρή επιχείρηση, έτσι, μικρή μεσαία επιχείρηση, η οποία πρέπει να πάρει ένα δάνειο. Θα είναι ανοιχτό, θα είναι το χρεωτικό. Θα είναι στο RRF, θα είναι στο αναπτυξιακό, θα είναι στο ΕΣΠΑ. Πού θα είναι? Και υπάγεται ο ΚΑΔ στη συγκεκριμένη δράση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ζητήσεις. Να τα ξέρει ένας επιχειρηματίας, του οποίου πραγματική δουλειά είναι να τρέξει την επιχείρησή του. Έτσι. Δεν είναι να ξέρει ακριβώς τι τύπου δάνειο θα πάρει και τι τον συμφέρει και πού η επιδότηση επιχορήγηση είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό θέλω να κλείσω λέγοντας ότι δεν πιστεύω ότι οι τράπεζες θα γίνουν ποτέ utilities με αυτή την έννοια και πιστεύω ότι όσο σημαντικό είναι ο ηλεκτρονικός βραχίωνας μέσα από τις ηλεκτρονικές τραπεζικές κτλ. Τόσο σημαντικό είναι και το δίκτυο των καταστημάτων, το οποίο δίνει πραγματικά αυτή την επαφή και τη συμβουλευτική σε εκείνα τα γκρουπ των πελατών μας που χρειάζονται πάρα πολύ αυτή τη συμβουλευτική τραπεζική. Ευχαριστώ πολύ. Ερνέστο, άρχισα να βλέπω ένα μηδίασμα πολλών τραπεζιτών το 2022, όταν οι παίκτες οι οποίοι πιέστηκαν περισσότερο με τα πρώτα σημάδια της ύφεσης των επιτοκίων κλπ. Ήταν αυτοί που φαινόταν ότι θα γινόντουσαν οι πρωταθλητές στον κλάδο και στις πληρωμές, αλλά και γενικότερα που είδαμε ότι πιέστηκαν ιδιαίτερα. Σε αυτόν τον αγώνα που δεν έχει γίνει ακόμα ντέρμπι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των neobanks και των παραδοσιακών τραπεζών, πώς μια παραδοσιακή τράπεζα, όπως είναι η Εθνική, μπορεί να κρατήσει τα δυνατά της σημεία και να μπορέσει να σταθεί στον αγώνα με τους καινούριους challenges που μπαίνουν μέσα. Πρώτα θα ήθελα να πω, Βασίλη, ότι δεν μας θεωρώ πια τόσο παραδοσιακούς. Αν σκεφτούμε λίγο πού ξεκινήσαμε ή πού βρισκόμασταν μάλλον, στα τέλη του 2018 ήμασταν πράγματι μια τράπεζα που είχε περίπου 1 εκατομμύριο πελάτες ενεργούς ψηφιακά. Σήμερα έχουμε 2,7 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Οι συναλλαγές μας τότε στο δίκτυο ήταν 20% του συνόλου, σήμερα είναι μόλις 3%. Οι λειτουργικότητες που έχουμε δώσει στους πελάτες μας ως εθνική, αλλά και οι λειτουργικότητες που έχουν δώσει άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, έχουν πράγματι αναγνωριστεί. Σε ένα χθεσινό πάνελ είχε αναφερθεί και είναι γεγονός ότι σε μια έρευνα πρόσφατη της Deloitte και οι 4 ελληνικές τράπεζες είχαν σκοράρει πάρα πολύ καλά. Η ΔΕ Εθνική ήταν ανάμεσα στους digital champions παγκοσμίως. Άρα, ο όρος παραδοσιακός, νομίζω, είναι ένας όρος που τον αφήνουμε πίσω μας. Μπορεί να μην τον έχουμε αφήσει εντελώς πίσω, αλλά σίγουρα εξυγχρονιζόμαστε και μετασχηματιζόμαστε. Τώρα, στο ερώτημά σου, πράγματι, και είπα και πριν, το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο μας βοηθάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας. Γιατί έχουν γίνει πράγματα στον κλάδο και στην Ελλάδα, τα οποία προστατεύουν τελικά τους πελάτες μας. Άρα, σε τέτοιες περιόδους αβεβαιότητας, το είχαμε δει και στην πανδημία, το βλέπουμε και τώρα, οι πελάτες στρέφονται πίσω στις τράπεζες
τις οποίες θεωρούν αξιόπιστες. Και είδαμε πράγματι πελάτες να μετακινούν κεφάλαια από neobanks πίσω σε ελληνικές τράπεζες. Ποιος θα το πίστευε πριν 4-5 χρόνια, αν το λέγαμε αυτό. Η αξιοπιστία όμως δεν είναι αρκετή από μόνη της. Νομίζω ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ένα συνεχή μετασχηματισμό. Στην Εθνική τρέχουμε τώρα το μετασχηματισμό μας για 4 χρόνια και στην πρώτη φάση δώσαμε έμφαση στις προκλήσεις του παρελθόντος, στα κόκκινα δάνεια, στο υψηλολειτουργικό κόστος, στο να βάλουμε τα θεμέλια για να ανταγωνιστούμε και ψηφιακά. Και τώρα θα έλεγα ότι είμαστε σε μια δεύτερη φάση που κοιτάμε πράγματι θέματα εμπειρίας πελάτη, ανάπτυξης, νέων υπηρεσιών, στρατηγικών συνεργασιών. Σίγουρα αναγνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να καταφέρουμε τελικά να ξεφύγουμε από τον όρο παραδοσιακές. Χωρίς να σημαίνει ότι ο όρος παραδοσιακή είναι κακός. Έχει κακός. Και τα καλά του. Και βρισκόμαστε στους Δελφούς, οπότε μια παράδοση 3.000 ετών σίγουρα... Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σωστά, να χτίσουμε στην παράδοση, αλλά να μην είμαστε κολλημένοι σε αυτή. Έτσι. Νίκο, άρα εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε. Νίκο, ακούσαμε ψηφιακός μετασχηματισμός. Θέλω να προσθέσω επίσης τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τι σημαίνουν για τον ασφαλιστικό κλάδο, γιατί συζητιέται πάρα πολύ το fintech, αλλά λιγότερο το insurance tech. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο ασφαλιστικός κλάδος ακολούθησε τον τραπεζικό στο θέμα του μετασχηματισμού, αλλά προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και ειδικά μετά την πανδημία έτσι, επιταχύνθηκε αυτή η εξέλιξη και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Και σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες στην αγορά οι οποίες αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία για σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες της δραστηριότητάς μας. Από την ανάληψη και τιμολόγηση του κινδύνου, μέχρι τη διαχείριση των αποζημιώσεων και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Έχουν πολλά παραδείγματα και σιγά σιγά και η ERGO και άλλες εταιρείες χρησιμοποιούμε πολύ πιο εντατικά αυτές τις τεχνολογίες και νομίζω θα δούμε πολύ περισσότερα στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, γιατί όπως είπαμε πριν, θα μας βοηθήσει και στο να απορροφήσουμε ένα μέρος της αύξησης του κόστους και να γίνουμε πολύ πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Άρα θα μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί τελικά. Αλλά ταυτόχρονα, πέρα από τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να βελτιώσουμε και την εμπειρία του πελάτη. Οπότε αυτό είναι νομίζω ο καλύτερος συνδυασμός, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία ταυτόχρονα και για τα δύο. Και να μειώσουμε τα κόστη μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη. Και δουλεύουμε πολύ εντατικά πάνω σε αυτό και με τεχνολογίες όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεματική και πολλές άλλες τεχνολογίες που μας βοηθούν και στο να καταλάβουμε καλύτερα τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε, έτσι, και προς την ανάληψη και τη δημολόγηση, αλλά και στην εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των αποζημιώσεων, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτοεξυπηρέτηση και για τους πελάτες μας και για τους συνεργάτες μας, τους διαμεσολαβητές. Γενικότερα, η ERGO και η μητρική της Μιούνιχ Ρι επενδύει πάρα πολύ στην τεχνολογία και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε πολύ, πολύ γρήγορα και νέα προϊόντα, αλλά και νέους τρόπους εξυπηρέτησης του πελάτη, πολύ πρωτοποριακούς και καινοτόμους. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Και θα έλεγα ότι, για να κλείσω, ότι επειδή και το θέμα του συνεδρίου είναι το new paradigm, έτσι, ότι και στον κλάδο μας υπάρχει ένα νέο παράδειγμα, ότι περνάμε ουσιαστικά από την αποζημίωση στην πρόληψη, έτσι, από το detect and repair στο predict and prevent, έτσι θα έλεγα. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα δούμε πολύ χειροπιαστά παραδείγματα στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, τελευταία τοποθέτηση, το τι σημαίνει για τους services και από πλευράς, γιατί είναι σίγουρα ένας κλάδος ο οποίος είναι και έντασης προσωπικού, αλλά και έντασης τεχνολογίας. Τι σημαίνει η τεχνολογία? Κοίτα, Βασίλη, όπως είπα και πριν, πρέπει να συνοψίσουμε σε αυτό σε μία ουσιαστικά πρόταση, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Άρα, δηλαδή, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας, τα έσοδά μας δηλαδή, μειώνοντας ουσιαστικά τα έξοδα, άρα αυξάνοντας την αποδοτικότητά μας. Πώς γίνεται αυτό? Ας ξεκινήσουμε καταρχήν με το κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Πώς αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα? Και για μας, αποτελεσματικότητα είναι να μπορέσουμε να δώσουμε αξία πρώτον στους πελάτες μας, δηλαδή τράπεζες και επενδυτές. Να,
να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους δανειολήπτες μας και τρίτον, να δώσουμε αξία στους μετόχους μας. Για να κάνουμε λοιπόν τα τρία αυτά πράγματα, χρησιμοποιούμε πολύ την τεχνολογία. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με big data, data analytics, με αναπτυγμένα συστήματα CRM, επικοινωνίας με τους δανειολήπτες, campaign management tools, ό,τι έχει να κάνει με συστήματα παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου για να μπορούμε να επεμβαίνουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ανάγκη να επέμβουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι με το οποίο αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας. Τώρα, στο κομμάτι της αποδοτικότητας, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σαν οργανισμός να γίνουμε πιο λιτός και πιο ψηφιακός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα σας δώσω το παράδειγμα της Ντουβάλιο, στην οποία ξεκινήσαμε ένα ταξίδι, ένα πρόγραμμα ανασχηματισμού του λειτουργικού μας μοντέλου τα τελευταία τρία χρόνια σε συνεργασία με την BCG. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε επενδύσει και πρόκειται να επενδύσουμε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας αναλάβει πάνω από 80 στρατηγικά έργα σε τομείς όπως το κομμάτι του servicing της λιανικής, servicing, corporate και SME, στο κομμάτι της διαχείρισης των loan admin, των δανείων, σε κομμάτια όπως τα legal operations και σε κομμάτια όπως το customer service, με σκοπό να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες μας όσο πιο απλές και τυποποιημένες γίνεται, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε σε μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης, όπως τη δυνατότητα που δίνουμε στους δανειολήπτες μας να κάνουν ρυθμίσεις ηλεκτρονικά, να κάνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, να μπορούν να πληρώνουν ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία και αναγνώριση πελατείας, το λεγόμενο e-know your client. Παράλληλα με αυτό, προχωρήσαμε σε νέα συστήματα IVR στο call center μας, ενώ έχουμε ένα πλήθος πλέον αναπτύξει robotics, RPAs, τεχνολογίες για να μπορούμε να επιταχύνουμε και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Για να συνοψίσω, ποια είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να πούμε ότι το 2020, όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, διαχειριζόμασταν περίπου 17 με 18 δις δάνεια και είχαμε ουσιαστικά έναν πελάτη, κυρίως τη Eurobank. Σήμερα έχουμε 8 επενδυτές και τις 4 επίσης συστημικές τράπεζες, πελάτες, και έχουμε 34 δις. Άρα από τα 18 πήγαμε στα 34 δις. Και το μέγεθος του προσωπικού μας, από 1.200 άτομα που ήμασταν, είμαστε 1.000 σήμερα. Νομίζω τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Δεν έχουμε τελειώσει το ταξίδι αυτό. Είμαστε περίπου στη μέση του ταξιδιού. Αλλά νομίζω ότι είμαστε on the right track και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έκανε ένα μη προσμενόμενο bonus και μου είπανε για 10 λεπτά. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το χρόνο. Καταρχήν να πω ότι αυτό το οποίο εγώ αποκομίζω είναι μια νότα καταρχήν ισορροπημένης αποτίμησης της κατάστασης, οπότε το γνώθισε αυτόν που είναι η ρίση στο μαντίο των Δελφών ισχύει σε αυτό το πάνελ, βλέποντας και ποιες είναι οι προκλήσεις, αλλά και ποιες είναι οι ευκαιρίες. Η δεύτερη είναι ότι υπάρχει τελικά μία νότα αισιοδοξίας, το οποίο είναι πολύ θετικό, γιατί είχα την τιμή να είμαι στο πρώτο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών το 2015, που εκεί πέρα το theme ήταν περισσότερο η επιβίωση και όχι αυτή η αισιοδοξία που βλέπουμε σήμερα, την οποία νομίζω ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε, γιατί ο τραπεζικός κλάδος είναι σημαντικός όχι για το χρηματοπιστωτικό κλάδο και ο ασφαλιστικός επίσης, αλλά για όλη την οικονομία. Είναι το οξυγόνο το οποίο όλοι χρειαζόμαστε. Και να σας ζητήσω αν έχετε να κάνετε κάποια τελική τοποθέτηση κλείνοντας αυτό το πάνελ. Και είναι ανοιχτό το φόρουμ. Αν μπορούσα να ξεκινήσω εγώ. Εγώ απλώς θέλω να πω ένα σημείο ακόμη, γιατί καμιά φορά ακούμε για challenges, για startups κτλ. Και αναρωτιόμαστε αν τελικά όλα αυτά ξεκινάνε από ένα γκαράζ και ξεκινάνε από εκεί για να γίνουν κάτι καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πραγματικά πολύ καλά σεταρισμένες με όλη την εμπειρία που διαθέτουν και τη γνώση και τις επενδύσεις που έχουν κάνει. Στο σημείο αυτό, και τι απλώς πρέπει να κάνουμε καλύτερα, αν μπορούμε να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας, είναι να καταλάβουμε τις ανάγκες του πελάτη όπως αυτή τη στιγμή τοποθετούνται στην αγορά και να πάμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο έντονα μέσα σε αυτό, αγνώντας λιγάκι κάποιες αρχές του παρελθόντος, οι οποίες, αν το θέλετε, κάνανε αυτό που έλεγε και πριν, το τραπεζικό σύστημα πιο παραδοσιακό. Και θα σας πω ένα πράγμα το οποίο εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ένας φίλος μου Αμερικάνος μου έλεγε προχθές ότι τα παιδάκια όταν πηγαίνουν σχολείο, έχει τύχει στην Αμερική, μόλις κάτω στο τρανίο και βλέπουν ένα χαρτί μπροστά, πάνε να κάνουν scroll αμέσως.
στο χαρτί. Γιατί από τον γονιό του στο smartphone ή από το δικό του, αυτό έχουν μάθει, να κάνουν scroll. Έτσι. Λέω λοιπόν, αυτός ο πελάτης θα έχει τις ίδιες ανάγκες που είχαμε εμείς ή που έχει, ξέρω εγώ, το Gen Z, πασφανώς όχι. Έτσι, θα έχει άλλες ανάγκες για μεταφορά κεφαλαίων, άλλες ανάγκες για αγορά, άλλο checkout όταν πάει σε ένα retailer κτλ. Εκεί νομίζω είναι η μεγαλύτερη πρόκληση των ελληνικών τραπεζών, πως πραγματικά θα παντρέψουν τη δύναμη τους, την τεχνολογία τους, με ακριβώς αυτές τα evolving, ας το πούμε, customer needs και να είναι πάντα πρωταγωνιστές, ας πούμε, σε αυτό που πραγματικά ο πελάτης χρειάζεται. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ερνέστο. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι που μάθαμε εμείς μέσα από το δικό μας μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά, για μας ο μετασχηματισμός είναι ένας νέος τρόπος δουλειάς, συνεργασίας, έτσι ώστε όταν έρχονται πράγματα τα οποία είτε τα περιμέναμε, γιατί ήταν η τάση παγκοσμίως, είτε δεν τα περιμέναμε, βλέπε COVID, βλέπε πτώσεις τραπεζών σε άλλες χώρες, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες. Πάντοτε, έχοντας στο μυαλό μας και σαν γνώμονα και πηξίδα τις ανάγκες των πελατών μας και το πώς μπορούμε εμείς καλύτερα να τις εξυπηρετήσουμε. Αλλά μας δίνει αυτός ο μηχανισμός του μετασχηματισμού την ευκαιρία να εξελιχθούμε, να γίνουμε όλο και καλύτεροι και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ πολύ, Ερνέστο. Τάσο. Εγώ θα έλεγα ότι τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι καταρχήν πολύ σημαντικό. Έχουμε αρκετά προβλήματα από το μάκρο περιβάλλον. Πρέπει να έχουμε και μια πολιτική σταθερότητα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το επόμενο διάστημα να μπορούμε να συζητάμε και να κάνουμε τις δουλειές μας με ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Στο κομμάτι του μετασχηματισμού που προανέφερες, Βασίλη, η διαδικασία αυτή είναι αέναη. Ακόμα και τώρα που εμείς είμαστε περίπου στη μέση του μετασχηματισμού αυτού, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και χρειάζονται πολύ μεγάλο commitment και από τους ανθρώπους μας, χρειάζονται resources, χρειάζονται κεφάλαια για να μπορείς να το υλοποιείς. Είναι μια διαδικασία στην οποία όσο μπαίνεις, τόσο πρέπει να επενδύεις. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας it pays off. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Ναι. Να κλείσω και εγώ μια νότα αισιοδοξίας. Προφανώς οι κρίσεις, οι διαδικτυακές κρίσεις δημιουργούν προκλήσεις και αρνητικές επιπτώσεις, αλλά εμείς θέλουμε να το βλέπουμε και σε μια ευκαιρία. Όλες αυτές οι κρίσεις, είτε μιλάμε για πανδημία, ο πληθωρισμός, κλιματική αλλαγή κτλ., δημιουργούν αβεβαιότητα και πρέπει να δουλέψουμε και εμείς στην εταιρεία αλλά και σε όλο τον κλάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αξία της ασφάλισης και να εξηγήσουμε καλύτερα ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να απαλύνουν ή να μειώσουν αυτή την αβεβαιότητα και άρα μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε έτσι την διείσδυση της ασφάλισης στην Ελλάδα, που όπως ξέρουμε είναι πολύ χαμηλή σχέση με άλλες χώρες. Άρα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να βοηθήσουμε και το θεσμό. Οπότε κλείνοντας, ακούω ευκαιρίες, ακούω always on transformation και από τους services και από τον τραπεζικό κλάδο και ακούω και από τον Βασίλη τη σημαντικότητα του να ακούμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του καταναλωτή που αλλάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.